Μότες, καλημέρα σας. Πραγματικά είμαι συγκινημένος με αυτή τη συγκέντρωση εδώ σήμερα. Έχουμε την τιμή και την χαρά να έχουμε κοντά μας σήμερα στην έδρα του Δήμου μας τον Υπουργό μας, τον Κώστα τον Σκρέκα. Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στην έδρα του Δήμου μας, στην πύλη, στην όμορφη πύλη. Αγαπητοί συντημότες, σαν δήμορφος αυτής της πόλης, πιστεύω ότι ο Κώστας ο Σκρέκας έβαλε την υπογραφή του για την αναγέννηση του Δήμου μας. Τόσα πράγματα που θα δείτε στην πορεία είναι με υπογραφή του Κώστα του Σκρέκα. Θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και εγώ και πιστεύω όλη η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική μου ομάδα και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτά που κάναμε πριν 2,5 χρόνια που καλέστηκα μαζί με τη Δημοτική μου ομάδα να συζητήσουμε για τα έργα του Δήμου μας, ο Κώστας μου είπε, Δήμαρχε, κάνε μελέτες και εγώ είμαι εδώ. Όντως, δαπανίσαμε αρκετά χρήματα για μελέτες πάνω από 500.000 και αυτά, αγαπητοί συντημότες, αξιοποιούνται σήμερα. Και πάλι με υπογραφή του Κώστα του Σκρέκα. Πάνω από τους 5 εκατομμύρια. Αλλάζουμε την πύλη όχι μόνο από τη Δημοτική Ομάδα, αλλά και από τον Κώστα του Σκρέκα. Είναι μεγάλη υπόθεση, αγαπητοί μου, να έχεις υπουργό από τον νομό σου. Και ειδικά τον Κώστα που είμαστε φίλοι από πολύ παλιά. Όχι μόνο για το Υπουργείο του, αλλά ανοίγουν οι πόρτες για όλα τα Υπουργεία. Θαυμάζουμε την καρδίτσα ότι έχει υπουργούς τώρα. Θαυμάζουν αυτοί εμάς που έχουμε υπουργό σε τέτοιο Υπουργείο. Ένα Υπουργείο που ειδικά για τους Δήμους είναι το καλύτερο Υπουργείο που μπορεί να έχει ένας Δήμος στα χέρια του, να τα έχει υπουργός. Κώστα, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και εγώ και πιστεύω όλη η διοίκηση του Δήμου να είσαι καλά, να είσαι γερός. Καλή επιτυχία και ξανά υπουργός για το καλό του νομού, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και όλου του νομού. Γιατί σε θεωρούν πατριώτες, σε θεωρούν πατριώτη και πασχίζεις για το νομό σου. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο Πύλης. Και τώρα καλώ στο βήμα για την ομιλία του, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποψήφιο βουλευτή Τρικάλων, κύριο Κώστα Σκρέκα. Σήμερα η πύλη στέλνει μήνυμα νίκης για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει ποτέ για τη Νέα Δημοκρατία και αυτό δείχνει το αποτέλεσμα των εκλογών 21 Μαΐου θα είναι νικηφόρο, αλλά θα δώσει και την ελπίδα για τη χώρα μας. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα πράγμα πρέπει να αποφασίσουμε στις 21 Μαΐου. Αν θα προχωρήσουμε μπροστά, αν θα προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μεγάλη τιμή αυτή που μου κάνετε σήμερα και πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένος. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Σας ευχαριστώ όλους που βρίσκεστε μια τέτοια μέρα εδώ για να ακούσετε, να μιλήσουμε, να σας αφουγκραστώ, να σας αγκαλιάσω και να σας πω ότι η επόμενη μέρα είναι μια μέρα δυνατή, μια μέρα ελπιδοφόρα για την Ελλάδα μας, για τον τόπο μας Ατρίκαλα, αλλά και για το Δήμο Πύλης ακόμα ιδιαίτερα. Σε όσα χωριά έχω επισκεφθεί, αλλά και τώρα σήμερα από εδώ, από την πόλη σας, από την πύλη, έχω διαπιστώσει το εξής, ότι ο κόσμος έρχεται και συμμετέχει. Οι πολίτες πια έχουν δίψα για να ακούσουν τους πολιτικούς, να ακούσουν αυτά τα οποία έχουν σχεδιάσει οι παρατάξεις, όλες οι παρατάξεις, αλλά ιδιαίτερα η δική μας η παράταξη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό σημαίνει ότι σιγά σιγά ανακτάται η ελπίδα για τους πολιτικούς, η οποία είχε χαθεί, είναι αλήθεια, την περίοδο των μνημονίων. Αλλά σήμερα, για να διατηρήσουμε όμως
την αξιοπιστία. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο πολιτικός τρία πράγματα πρέπει να έχει στο μυαλό του. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αγαπάει τον τόπο του και να αγαπάει τους συντοπίτες του. Και όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όποιος αγαπάει δεν λέει ψέματα στον συνάνθρωπό του. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να σκύβει και να αφουγκράζεται τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου ώστε να δίνει λύσεις. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό, ο πολιτικός πρέπει να αναγνωρίζει τα λάθη του. Πρέπει να αποδέχεται τα σφάλματα, να μην τα δικαιολογεί. Γιατί όταν ο πολιτικός δικαιολογεί τα σφάλματά του και τα λάθη του, τότε αυτά διωγγώνονται και μας πνίγουν. Και αυτά τα λάθη είναι τα οποία φέραν και μνημόνια, αυτά τα λάθη είναι αυτά τα οποία φέρουν πολλές φορές δυστυχώς τραγωδίες, οι οποίες μας υπενθυμίζουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε εμείς οι πολιτικοί για να πάει ο τόπος μας μπροστά, για να διορθώσουμε τις παθογένειες που έχει αυτό το κράτος. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο με μια καλή τετραετία. Δεν μπορεί να γίνει μόνο μέσα σε ένα, μέσα σε δύο χρόνια. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει κάθε χρόνο δουλειά, πολλή δουλειά από τους πολιτικούς για να μπορέσουμε να διορθώσουμε αυτά τα οποία πρέπει να διορθωθούν στη χώρα μας. Λέω πάρα πολλές φορές, δεν αρκεί να οργώσεις το χωράφι μια φορά για να πάρεις μια καλή σοδειά για τα επόμενα 20 χρόνια. Πρέπει κάθε χρόνο να οργώνεις το χωράφι, κάθε χρόνο να το ποτίζεις, κάθε χρόνο να το λιπαίνεις, κάθε χρόνο να το καλλιεργείς για να μπορείς να παίρνεις μια καλή σοδειά. Και αυτό είναι το οποίο κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάθε χρόνο. Γι' αυτό είναι ο άνθρωπος που 4 χρόνια τώρα, παρόλες τις μεγάλες κρίσεις, κατάφερε να θέσει την Ελλάδα μας σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε μετά τις 21 Μαΐου. Είναι γεγονός ότι το 2019, όταν αναλάβαμε τη διακυβέρνηση αυτού του τόπου, όταν εσείς κάνατε την τιμή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και συμπαράταξε τη Νέα Δημοκρατία να αναλάβει να κυβερνήσει τη χώρα μας στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Να θυμίσω ότι το 2019 οι συντάξεις ακόμα μειώνονταν με τον νόμο Κατρούγκαλου. Οι φόροι αυξάνονταν. Οι ασφαλιστικές εισφορές στους αγρότες, στους επαγγελματίες, στους μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα αυξάνονταν. Η ανάπτυξη δεν είχε έρθει. Ο κατώτατος μισθός ήταν ακόμα στα 650 ευρώ. Και πραγματικά δεν υπήρχε κανένα όραμα, καμία ελπίδα σε αυτόν τον τόπο. Αποφάσισε ο ελληνικός λαός, έδωσε τη δυνατότητα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, του έδωσε μια ευκαιρία. Και από τότε συνέβησαν πολλά πράγματα. Ποτέ καμία κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε σε μόλις 3,5 χρόνια τόσες πολλές, τόσες αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις. Θα σας πω ότι ξεκινήσαμε το 2019 και 20 και αποτρέψαμε μια νέα προσφυγική κρίση. Θυμάστε τότε με τα γεγονότα στον Εύρο, όπου απέδειξε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα έχει και σύνορα και ότι τα σύνορα αυτά μπορούμε να τα προστατεύσουμε. Στη συνέχεια μας βρήκε μια παγκόσμια πανδημία, μια υγειονομική κρίση η οποία κόστησε τη ζωή σε χιλιάδες και πολλούς από αυτούς φίλους μας που ίσως ήταν μαζί μας σήμερα, ο κορονοϊός. Και αυτό μετά ακολούθησε ένας πόλεμος στη γειτονιά μας. Μια γεωπολιτική κρίση, ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Και τότε αποφάσισε ο Πούτιν, ο Ρώσος Πρόεδρος, να πιέσει την Ευρώπη να μειώσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία. Και γι' αυτό αποφάσισε να ξεκινήσει έναν οικονομικό και έναν ενεργειακό πόλεμο. Έκλεισε τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Η Ευρώπη εξαρτάται και η Ελλάδα εμπολής από το ρωσικό φυσικό αέριο και αυτό εκτείναξε τις τιμές της ενέργειας σε δυσθεώρατα επίπεδα. 10 φορές πιο ακριβό ήταν το φυσικό αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια το καλοκαίρι του 2022 σε σχέση με πριν από τον πόλεμο. Έφτασε, να θυμάσαι τότε, να έρχεται λογαριασμούς. Αντί για 80 ευρώ το μήνα, 280 ευρώ ήταν η οικοκυριά. Αντί για 200-300 ευρώ οι επαγγελματίες, 1000-1200 ευρώ το μήνα. Και τότε καταφέραμε να ανακουφίσουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και πώς το κάναμε, και αυτό αξίζει να το πω. Θα είδατε στο βίντεο το οποίο έπαιξε λίγο πριν, με είδατε να συμμετέχω στα συμβούλια Υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης. Εκεί το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2022, τους παρουσίασα τον ελληνικό μηχανισμό. Ένα ελληνικό μοντέλο φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Λάβαμε από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας φόρους
ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, μαζί με άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαμε από δημοπρασίες αερίων του Θημοκηπίου και με άλλα 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαθέσαμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ για να μπορέσουμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που έπληξε ποτέ την Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα. Μια τριπλή ενεργειακή κρίση. Και γιατί λέω τριπλή? Γιατί τη δεκαετία του 70, και κάποιοι από εσάς ήταν σε παραγωγική, Κώστα Κουφογάτζιο, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας. Τότε είχαμε μια πετρελαϊκή κρίση, είχαμε ακριβή τιμή πετρελαίου μόνο. Το 2021 και το 2022 είχαμε μια τριπλή ενεργειακή κρίση. Είχαμε ιστορικά υψηλές τιμές στο πετρέλαιο, 10 φορές ακριβότερη τιμή ποτέ στο φυσικό αέριο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και όμως κατάφερε η Ελλάδα, η μικρή Ελλάδα που είναι Ελλαδάρα όμως, και θα σας πω για ποιο λόγο το λέω αυτό, κατάφερε να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση και να μην παγώσουμε στο χειμώνα όπως έλεγαν οι περισσότεροι και όπως απειλούσαν, και τελικά να ανακουφίσουμε χωρίς να λύσουμε το πρόβλημα, χωρίς να έρθουν τιμές στα επίπεδα προκρίσης, αλλά εν πάση περιπτώσει να στηρίξουμε νοικοκυριά και επαγγελματίες και να ξεπεράσουμε αυτή την τεράστια ενεργειακή κρίση με έναν ελληνικό μηχανισμό που παρουσίασα στα Συμβούλια της Ευρώπης τον Αύγουστο 2022 και μετά από 2 μήνες έγινε ευρωπαϊκός μηχανισμός. Το ελληνικό μοντέλο είναι το ευρωπαϊκό μοντέλο, ευρωπαϊκός κανονισμός σήμερα φορολόγησης των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι η Ελλάδα, που λίγα χρόνια πριν τη δείχνανε με το χέρι και της λέγανε ότι αν δεν κάνεις αυτά που σου λέμε, έλεγε η θεσμή και η Τρόικα, εμείς θα σε βγάλουμε από το ευρώ ή θα σταματήσουμε τις επιδοτήσεις στους αγρότες, είναι η ίδια η Ελλάδα που με Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει τον δρόμο στην Ευρώπη και στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά και στην αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Αυτό σημαίνει μια καλή κυβέρνηση. Δεν είναι όλες οι κυβερνήσεις ίδιες. Και δεν είναι όλοι οι κυβερνήτες και όλοι οι πρωθυπουργοί ίδιοι. Όπως είναι και όλες οι ομάδες ίδιες. Όπως είναι και όλοι οι επαγγελματίες ίδιοι. Έχουμε 2 φούρνους. Ο ένας φούρνος πάει καλά, ο άλλος φούρνος δίπλα του κλείνει. Γιατί? Ίδια δουλειά κάνουν. Ψωμί πουλάνε και οι δύο. Γιατί ο ένας πάει καλά και ο άλλος δεν πάει καλά και κλείνει? Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Γιατί υπάρχουν καλές κυβερνήσεις και κακές κυβερνήσεις. Τι ζήσαμε τις κακές κυβερνήσεις. Τώρα έχει έρθει η ώρα να δώσουμε την ευκαιρία σε καλούς κυβερνήτες όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάει μπροστά τη χώρα μας. Και μετά από αυτό ξεκίνησε λοιπόν και η ακρίβεια, η οποία και αυτή προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά βεβαίως αυτό είναι μια μάχη που θα δώσουμε μαζί και θέλει αρκετά χρόνια. Γιατί η μάχη της ακρίβειας είναι μια μάχη που έχει να κάνει με την αύξηση του εισοδήματος του Έλληνα και της Ελληνίδας. Και αυτό πρέπει να δούμε τι έγινε αυτά τα 4 χρόνια. Πρέπει να κάνουμε τον απολογισμό μας για να αποφασίσουμε για το δίλημα θα ψηφίσουμε. Περάσαν αυτές οι 4 κρίσεις παγκόσμιες. Το 2019 σας είπα πώς ήταν η κατάσταση. Πώς είναι σήμερα το 2023? Το 2019 μειώνονταν οι συντάξεις. Σήμερα που μιλάμε έχουν σταθεροποιηθεί οι συντάξεις και έχουμε δώσει και κάποιες αυξήσεις. Μικρές θα πει κάποιος, ναι είναι μικρές, αλλά είναι αυξήσεις, δεν είναι μειώσεις. Τότε είχαμε 4 φορές μικρότερη ανάπτυξη το 2019 από το μέσο όρο της Ευρώπης. Σήμερα έχουμε διπλάσια ανάπτυξη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τότε ήμασταν 4 φορές, είχαμε 4 φορές χαμηλότερη ανάπτυξη από την Ευρώπη και από τη Γερμανία και σήμερα έχουμε 3 φορές μεγαλύτερη ανάπτυξη η ελληνική οικονομία από τη γερμανική οικονομία. Τότε ο κατώτατος μισθός ήταν σε 650 ευρώ. Σήμερα ο κατώτατος είναι σε 780 ευρώ και δεσμεύτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πάει σε 950 ευρώ. Τότε δεν είχαμε τα εξοικονόμου που έχουμε σήμερα, όλα αυτά τα προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης που βοηθούν τα νοικοκυριά σε μόνιμη βάση να μειώσουν το λογαριασμό της ενέργειας. Τότε δεν είχαμε 300.000 εργαζόμενους που έχουμε τότε. Είχαμε την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. Σήμερα η ανεργία έχει πέσει από το 17% που την παραλάβαμε στο κοντά στο 10%. Και κάθε μέρα που μιλάμε, νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται. Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ο αγροτικός τομέας, η κτηνοτροφία, στα έργα κατασκευής δεν υπάρχουν χέρια να δουλέψουν. Ψάχνουν να βρουν χέρια εργατικά ή να βρουν επιστήμονες, που σημαίνει ότι να πώς έρχεται η ανάπτυξη, να πώς αυξάνεται το εισόδημα της οικογένειας. Άλλο να δουλεύει ένας από την οικογένεια και άλλο να δουλεύει 2, 3 ή 4. Και βεβαίως και οι αποδοχές του κάθε ενός έχουν αυξηθεί. Αλλά πώς έγινε αυτό? Τι έχει κάνει ο Μητσοτάκης? Μαγικά έχει κάνει? Μάγος είναι?
Πώς κατάφερε δηλαδή μέσα σε 4 χρόνια με αυτές τις κρίσεις, τις παγκόσμιες, με τον κορονοϊό, να είμαστε κλεισμένοι 2 χρόνια στα σπίτια μας. Λένε πολλοί κυβερνήσαμε 4 χρόνια, 3,5 χρόνια. Μα τα 2 χρόνια είχαμε lockdown, ήμασταν μέσα κλεισμένοι. Και όμως, σε αυτά τα 4 χρόνια, να έχουμε σήμερα διπλάσια ανάπτυξη από την Ευρωζώνη, να έχουμε θωρακίσει τις ένοπλες δυνάμεις, να έχει αλλάξει την εικόνα και την φήμη της Ελλάδας στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή να είναι παράδειγμα προς μίμηση η χώρα μας, όταν πριν μερικά χρόνια ήταν παράδειγμα προς αποφυγή. Πώς τα έκανε αυτά ο κ. Μητσοτάκης? Τα έκανε πάρα πολύ απλά, γιατί σας είπα τα 3 βασικά που πρέπει να έχει ένας πολιτικός. Να αποδέχεται τα λάθη και να τα διορθώνει. Να φουγκράζεται τον πολίτη για να μπορεί να δίνει λύσεις. Αλλά να έχει και σχέδιο, να έχει όραμα, να έχει και ομάδα για να μπορεί να τα υλοποιήσει. Λέω πάρα πολλές φορές ότι όλοι θέλουν το καλό του τόπου. Όλοι οι πολιτικοί. Και ο Ανδρουλάκης θέλει το καλό της Ελλάδας. Και ο Βαρουφάκης θέλει το καλό των Ελλήνων. Και ο Τσίπρας, ο Αλέξης. Και αυτός το καλό της Ελλάδας θέλει. Υποσχέθηκε ότι θα διπλασιάσει τις συντάξεις. Αλλά τις μείωσε τελικά. Όχι μόνο δεν τις αύξησε, όχι μόνο δεν τις σταθεροποίησε, αλλά τις μείωσε. Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει τις φόρους, αλλά τους διπλασίασε. Υποσχέθηκε ότι θα αυξήσει τον κατώτατο μισθό στα 800 ευρώ, αλλά τον άφησε εκεί που το βρήκε στα 650. Υποσχέθηκε όλα αυτά, αλλά τελικά όχι δεν έκανε το 1/10 που λέγανε πάρα πολλοί και τα μισά να κάνει, καλά θα είμαστε. Όχι δεν έκανε τα μισά, όχι δεν έκανε το 1/10, έκανε και τα αντίθετα. Γιατί δεν κατάφερε να τα κάνει? Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Τι έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτά τα 4 χρόνια? Εγώ δεν θα πω τα μεγάλα, θα πάρω εδώ παραδείγματα από τον τόπο μας. 5 χρόνια. 2015-2019. Στο βόρειο τμήμα του Ε65 δεν είχε πέσει ούτε μία τσαπιά. Δεν είχε περάσει ούτε ένα φορτηγό απ' έξω. Σήμερα που μιλάμε έχει ξεκινήσει και δουλεύουν 700 εργάτες, 700 επιστήμονες, 700 τρικαλινοί. Αυτούς τους πληρώναμε ταμείο ανεργίας, επιδόματα ανεργίας και κοινωνικά επιδόματα αλληλεγγύης. Τώρα αυτοί 700 άνθρωποι που ζουν 700 οικογένειες που θα είχαν φύγει από τα Τρίκαλα, είτε θα είχαν πάει στο εξωτερικό, είτε θα είχαν πάει στα νησιά, σήμερα μένουν στον τόπο μας και από αυτούς εισπράττουμε φόρους και εισπράττουμε ασφαλιστικές εισφορές. Όπως εισπράττουμε φόρους από όλες τις επιχειρήσεις που ζουν γύρω από αυτό το έργο, που είναι συνεργεία, που είναι συντηρήσεις, που είναι λαστιχάδες, που είναι πρατήρια, που είναι λατομεία, που είναι όλοι αυτοί που δουλεύουν, επειδή αυτό το έργο των 450 εκατομμυρίων ευρώ προϋπολογισμού και ίσως πάει και λίγο παραπάνω, σήμερα κατασκευάζεται. Και θα μου πει κάποιος, και γιατί δεν ξεκίνησε 5 χρόνια τη ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί αυτό το έργο, όπως είδατε στο βίντεο το οποίο σας έδειξα, μου κάνατε την τιμή το 2012 να με στείλετε να με εμπιστευτείτε νέο βουλευτή τότε κάτω στη Βουλή των Ελλήνων. 2 χρόνια μόλις νέος βουλευτής από μια επαρχία ελληνική, από μια ελληνική περιφέρεια, μικρή, όχι πολύ μεγάλη, μου έκανε την τιμή, αφού πρώτα εσείς μου είχατε κάνει την τιμή, μου έκανε την τιμή ο Αντώνης Σαμαράς να με ορίσει Υπουργό Ανάπτυξης και να διαδεχτώ τον Νίκο το Βέβαια τότε. Έμεινα υπουργός. Έπεσε η κυβέρνηση του Σαμαρά. Και αν δεν είχε πέσει, ίσως είχαμε και άλλη εικόνα. Αλλά πριν πέσει, όπως παραμονές Χριστουγέννων, κατάφερα να εντάξω το βόρειο τμήμα του Ε65, όπως έδειξα στο βίντεο, με την απόφασή μου τότε ως υπουργός, αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της χώρας. 5 χρόνια ορίμαζε και 5 χρόνια ρωτούσα τον αρμόδιο υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο δεν περνάει, για ποιο λόγο δεν ξεκινάει το έργο, του έλεγα, που ήταν και συνάδελφος μηχανικός και που ήμασταν μαζί στο τεχνικό επιμελητήριο. Δεν είναι βιώσιμο έργο, άκουγα την απάντηση. Δεν θα έχει μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων και δεν μας δίνει η Ευρώπη τα 250 εκατομμύρια ευρώ, τη συμμετοχή της Ευρώπης, για να ξεκινήσουμε αυτό το έργο. Και αυτό ίσχυε όταν ξεκινήσαμε εμείς. Αλλά ασχολήθηκε ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Όταν ο Μητσοτάκης ήρθε εδώ πέρα, τότε θυμάστε, και με ρώτησε, τι είπα, 2 έργα πρέπει να κάνουμε στα Τρίκαλα, Πρόεδρε. Φράγμα Μεσοχώρας και Ε65 Βόρειο Τμήμα. Το βόρειο τμήμα του Ε65 με προσωπική διαπραγμάτευση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, με πολιτική συμφωνία, κατάφερε να πάρει 250 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρώπη, να πει στους Ευρωπαίους, και έτσι ξεκίνησε. Γιατί ασχολήθηκε, γιατί δεν τα παράτησε. Το φράγμα της Μεσοχώρας, το οποίο το έχουμε ακούσει 30 χρόνια, έχει ξεπεράσει και το γεωφύρι της Άρτας. 1994 ήμουν δευτεροετής φοιτητής πολιτικός μηχανικός
και το επισκεφθήκαμε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μαζί με φίλους, μαζί με συμφοιτητές και τον καθηγητή μας, και τότε το 1994-1995 είχε ολοκληρωθεί σχεδόν ο χωμάτινος πυρήνας του φράγματος. Και όμως από τότε υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να το δυναμητήσουν, προσπαθούσαν να κυρώσουν αυτό το έργο πνοής για τον τόπο μας. Σήμερα που μιλάμε, τι έχει γίνει? Σήμερα που μιλάμε, έχει εγκατασταθεί εταιρεία Εργολάβος, ο οποίος προχωρά και κάνει εργασίες εξυγχρονισμού του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του φράγματος. Πέρυσι το καλοκαίρι ξεκινήσαμε και εγκαταστήσαμε Εργολάβο για να ξεκινήσει εργασίες σε έργα τα οποία είναι πέριξ του φράγματος, και περιμένουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκδώσαμε νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί στη συνέχεια βγήκε νέα απόφαση περιβαλλοντικών όρων, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, την οποία προσέβαλε η συνηθισμένη αυτή η ομάδα που ανοίξει σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και γι' αυτό λέω, το δίλημα 21 Μαΐου πρέπει να το απαντήσετε εσείς, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το δίλημα και η απόφαση έχει να κάνει με τις πολιτικές επιλογές. Ποιος είναι αυτός που προσβάλλει το έργο? Δεν είναι ο επικεφαλής του τομέα περιβάλλοντος του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτός δεν είναι που, άμα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και κυβερνήσει, δεν θα αφήσει ποτέ να γίνει αυτό το φράγμα? Αυτός δεν είναι που το έχει ταρκοθετήσει? Γι' αυτό λοιπόν εσείς πρέπει να ξέρετε τι θα αποφασίσετε την επόμενη μέρα. Γιατί δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλες οι πολιτικές ίδιες. Άλλα λέμε εμείς, άλλα λένε οι απέναντι. Και εσείς θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποιον θα δώσετε την ευκαιρία και δυνατότητα να κυβερνήσει. Περιμένουμε την απόφαση λοιπόν του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θεωρώ ότι θα είναι καλή συνεδρία σε δίκαση το Μάρτιο. Περιμένουμε την απόφαση, και με την καλή απόφαση, τη δίκαιη απόφαση του δικαστηρίου, επιτέλους μετά από 20 χρόνια θα πεπλακεί νομικά το φράγμα για να ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 24 να γεμίζει. Και τι σημαίνει να γεμίζει το φράγμα και να γίνει μια πανέμορφη λίμνη, μια πανέμορφη λίμνη του Σπύρου? Σημαίνει ένας νέος σημαντικός ελκυστικός τουρισμός, προορισμός, τουριστικός προορισμός, για να έρθει επιπλέον επισκέπτες, να έρθουν περισσότεροι επισκέπτες στον τόπο μας. Τα ορεινά χωριά τα οποία σήμερα έχουν ερημώσει, δεν ερημώνουν. Έχουν ερημώσει, πολλά δεν έχουν ένα καφενείο. Να μπορέσουν να ξαναγεμίσουν ζωή. Γιατί θα έχουν αντικείμενο οι νέοι εκεί. Θα έχουν αντικείμενο στη Μεσοχώρα. Θα έχουν αντικείμενο στο Αρματολικό. Θα υπάρχει αντικείμενο, θα έρχονται επισκέπτες, θα έχουν σπίτια, θα νοικιάζουν δωμάτια, θα γίνουν εστιατόρια. Να πώς δημιουργείται ο πλούτος. Και όχι μόνο αυτό. Θα παράγουμε και ενέργεια δωρεάν από το νερό. Ξέρετε πόσα χρήματα πληρώσαμε το 22 για να παράγουμε ενέργεια αντίστοιχη με την ενέργεια που θα παρήγαμε από το φράγμα, αν, επειδή όμως δεν λειτουργούσε, κάναμε εισαγωγές φυσικού αερίου και το κάψαμε για να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. 120 εκατομμύρια ευρώ. 120 εκατομμύρια ευρώ πληρώσαμε σε εισαγωγές φυσικού αερίου για να παράξουμε ηλεκτρική ενέργεια που θα παρήγαμε δωρεάν αν λειτουργούσε το φράγμα. Αυτά είναι τα λάθη που λέω ότι πρέπει να διορθώνει ο πολιτικός. Το γρηγορότερο. Λάθη θα γίνονται. Το θέμα είναι ποιος έχει την πολιτική βούληση και την αποφασιστικότητα να τα διορθώσει. Να για ποιο λόγο έχετε η ανάπτυξη. Γιατί έχουμε άλλη πολιτική. Γιατί έχουμε άλλη στρατηγική. Και γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει την αποφασιστικότητα να το κάνει. Θα σας πω μια σειρά προγραμμάτων που έχουν βοηθήσει εδώ τον τόπο μας. Και όχι μόνο, όλη την Ελλάδα. Μίλησε για την ενεργειακή κρίση. Ρίξαμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσαμε για να στηρίξουμε νοικοκυριά. Δεν λύσαμε το πρόβλημα. Νοικοκυριά υπήρχαν και πριν από την κρίση που δεν μπορούν να πληρώσουν λογαριασμό ενέργειας. Υπήρχαν νοικοκυριά και πριν από την ενεργειακή κρίση που δεν αδυνατούσαν ή δυσκολεύονταν να πληρώσουν το λογαριασμό του ρεύματος. Υπήρχαν και νοικοκυριά πριν από την κρίση, όπως υπάρχουν και πολλά νοικοκυριά που δεν μπορούν να στείλουν το παιδί τους να σπουδάσει, ενώ έχει περάσει πανελλήνιες, που δεν μπορούν να το στείλουν φροντιστήριο. Που δεν μπορούν να παντρευτούν νέοι και νέες επειδή δεν έχουν σταθερό εισόδημα για να κάνουν μια νέα οικογένεια. Τι κάνουμε για αυτά τα πράγματα? Κάναμε τίποτα αυτά τα 4 χρόνια? Κάναμε και για αυτά. Θέλω να κάνουμε πολύ περισσότερα. Παράδειγμα, ένα νέο πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει για νέους και για νέες. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει προεκλογική περίοδο. Αλλά η χώρα δεν είναι ακυβέρνητη. Εμείς μέσα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα έργα φιλολαϊκά, έργα ενεργειακής εξοικονόμησης, έργα τα οποία βοηθούν τα νοικοκυριά να μειώνουν μόνιμα το κόστος ενέργειας και έτσι να αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα το οποίο έχουν. Παράδειγμα, ανακαινίζω εξοικονομώ για νέους. Θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα για νέους μέχρι 39 ετών.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν οι νέοι σήμερα, που σας είπα και πριν? Δεν έχουν εισόδημα. Δεν μπορούν λόγω του μειωμένου εισοδήματος να έχουν ένα αξιοπρεπές σπίτι να ξεκινήσουν. Δεν μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι, να ξεκινήσουν την οικογένειά τους. Ένα πρόγραμμα είναι το σπίτι μου, όπου δώσαμε δυνατότητα σε νέους και νέες με χαμηλότερο καδάνια, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, να μπορέσουν να πάρουν ένα δάνειο να αγοράσουν. Αλλά πολλοί δεν έχουν δυνατότητα ούτε αυτό το δάνειο να πάρουν. Τι κάνουν όμως? Μπορεί να έχουν μια πατρογονική κατοικία, η οποία να είναι παλιά, να έχει κατασκευαστεί το 70, το 60, το 80 και να μην μπορούν να μείνουν. Ανακαινίζω εξοικονομώ με επιδότηση από το κράτος να μπορέσουν να αλλάξουν τα μπάνια, τα είδη υγιεινής, τις ντουλάπες, τα πατώματα, τους οβάδες, να αλλάξουν στέγη που μπορεί να βάζει νερό, να αλλάξουν κουφώματα, να βάλουν μόνωση και να μπορέσουν να μείνουν σε ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι και να ονειρευτούν, να δημιουργήσουν, να φτιάξουν την οικογένειά τους. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε ακούσει και τα προγράμματα αυτονομώ και εξοικονομώ. Ξέρετε ότι όλα τα προηγούμενα 15 χρόνια, με τα προγράμματα εξοικονομώ εδώ στον τόπο μας, στο νομό Τρικάλων, εντάχθηκαν περίπου 1.300 σπίτια. Στο τελευταίο 1,5 χρόνο, με το εξοικονομώ αυτονομώ και με το νέο εξοικονομώ 21, ξέρετε πόσα σπίτια εντάχθηκαν? 3 φορές περισσότερα. 3.300 πρώτες κατοικίες. 3.300 σπίτια έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και ενεργειακής αναβάθμισης μέσα από το εξοικονομώ. Και με 30 Μαΐου ήδη θα βγάλουμε τον οδηγό, θα ανακοινωθεί και εξοικονομώ 23. Ξέρετε πόσοι αξιοποίησαν το αλλάζω συσκευή εδώ στον τόπο μας για να αλλάξουν ένα κλιματιστικό ή δύο κλιματιστικά και ένα ψυγείο και έτσι να έχουν και καλύτερη θέρμανση αλλά και χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος επειδή θα έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 7.000 νοικοκυριά. 7.000 νοικοκυριά στα Τρίκαλα εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή και βεβαίως έχουμε και τους επιλαχόντες ακόμα που κάθε 1-1,5 μήνα αυξάνουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος και έτσι εντάσσονται και οι επιλαχόντες που πριν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Άλλο πρόγραμμα άνοιξε την προηγούμενη εβδομάδα. Φωτοβολταϊκό στη στέγη. Συντελάβα. Που δεν είχε γίνει τίποτα για την ενεργειακή δημοκρατία. Που δεν υπήρχε ποτέ κανένα πρόγραμμα στήριξης του νοικοκυριού για να κατασκευάσει ένα φωτοβολταϊκό και να παράγει την ενέργεια που καταναλώνει. Έχουμε διασφαλίσει με νόμο που πέρασα και με χρήματα το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, ώστε 400.000 νοικοκυριά και αγρότες, γιατί είναι φωτοβολταϊκό στη στέγη αλλά και φωτοβολταϊκό στον αγρότη, να μπορούν να κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό, να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν με επιδότηση από το κράτος που φτάνει το 75% σύστημα φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και έτσι να μηδενίσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Να ποια είναι, ποιοι είναι οι τρόποι να βοηθήσει τα νοικοκυριά και δεν είναι προγράμματα που αφορούν λίγους. Ούτε αυτούς οι οποίοι είναι οικονομικά πιο δυνατοί. Όλα τα προγράμματά μας και το εξοικονομώ και το αλλάζω συσκευή και το φωτοβολταϊκό στη στέγη και το αλλάζω θερμοσύμφωνα που ανακοινώθηκε πριν τρεις μέρες και θα σας πω τα στατιστικά γι' αυτό. Όλα έχουν κριτήρια αντικειμενικά αξιολόγησης. Και πρώτα στηρίζουμε τους πιο ευάλωτους, τις οικογένειες που μπορεί να είναι μονογονεϊκές, τις οικογένειες που έχουν ένα μέλος με αναπηρία, τις οικογένειες που είναι πολυτεχνές. Και αυτό αποδεικνύει πως η δική μας η κυβέρνηση είναι αυτή που πραγματικά στηρίζει την κοινωνία, στηρίζει τη μεσαία τάξη, στηρίζει τους ευάλωτους και στηρίζει και την ελληνική οικογένεια. Με πράξεις, όχι με λόγια και με θεωρίες. Με πράξεις όμως τι γίνεται? Και αλλάζω θερμοσύμφωνα που σας το είπα. Ξέρετε πόσοι μπήκαν τις πρώτες 2,5 μέρες, πριν 3 μέρες άνοιξε? Ξέρετε πόσοι μπήκαν στην Ελλάδα? 50.000 συμπολίτες μας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα. 50.000, όχι 1.500. Και ξέρετε πόσοι εντάχθηκαν στα Τρίκαλα? 3.500. 50.000 όλη την Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων. Εμείς έχουμε 150.000 πληθυσμό. Δηλαδή έχουμε πληθυσμό το 1,5% της χώρας. Και έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα που μιλάμε, στα πρώτα αφημί, σχεδόν το 8-10% των αιτήσεων σε όλη τη χώρα είναι από τον τόπο μας, από τα Τρίκαλα. Να πως εμείς εδώ αξιοποιούμε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης και βοηθάμε τον τόπο μας. Στα Τρίκαλα πάνω από 13.000 νοικοκυριά έχουν αξιοποιήσει τα προγράμματα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά θα έχουν χαμηλό λογαριασμό ρεύματος ή χαμηλό λογαριασμό ενέργειας. Αλλά δεν είπαμε και το σημαντικότερο. Ποιος θα δουλέψει για να κάνει αυτά τα έργα?
Ποιοι είναι αυτοί που θα δουλέψουν? Δεν είναι οι αλουμινάδες περιοχές μας? Και είδα εδώ μερικούς. Δεν είναι οι μονοσάδες? Δεν είναι οι οικοδόμοι? Δεν είναι οι υπογιατζίδες? Δεν είναι οι υδραυλικοί? Δεν είναι οι ηλεκτρολόγοι? Δεν είναι οι πατωματζίδες? Δεν είναι οι στεγάδες που θα κάνουν στέγες στο ανακαινίζω? Είναι όλοι αυτοί. Και αυτοί είναι από τον τόπο μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο η κατασκευή, δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες, δεν είναι μόνο το εργατικό δυναμικό. Πού κατασκευάζονται οι ηλιακοί θερμοσύφωνες? Έχουμε μια ακμάζουσα ελληνική βιομηχανία κατασκευής και παραγωγής ηλιακών θερμοσύφωνων. Όπως έχουμε μια ακμάζουσα και εξαγωγική βιομηχανία κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου. Και δεν παίρνουμε το αλουμίνιο, δεν εισάγουμε το αλουμίνιο από τρίτες χώρες. Δεν το εισάγουμε από Τουρκία ή από άλλες χώρες ή από Κίνα, όπως κάνουμε με άλλα πράγματα. Παίρνουμε το βοξίτη από την Ελλάδα, από τους βοξίτες Παρνασσού που έχουμε εδώ και από άλλα μέρη, το εξορίσουμε το ορυκτό, το κάνουμε αλουμίνα, το κάνουμε φύλλο αλουμινίου, το κάνουμε προφύλλο αλουμινίου, το κάνουμε κούφωμα, όλη η αλυσίδα αξίας εδώ, στον τόπο μας. Και στο τέλος το τοποθετούμε ως ένα όμορφο παράθυρο ή μια όμορφη πότα. Όλα εδώ, στον τόπο. Να για ποιο λόγο έχουμε διπλασιάσει εξαγωγές η ελληνική βιομηχανία. Και να για ποιο λόγο το κράτος έχει έσοδα. Και από τα έσοδα αυτά είναι που στηρίζει και τις συντάξεις και τους αδύναμους, αλλά και υλοποιεί νέα έργα τα οποία θα βοηθήσουν τον τόπο μας. Τουρισμός. Εδώ στον τόπο μας έχουμε άλλο πρόβλημα σιγά σιγά. Δεν έχουμε το πρόβλημα της έλλειψης τουρισμού. Θα έχουμε το πρόβλημα του υπερτουρισμού. Στα Μετέωρα, στα Τρίκαλα, στον ορεινό όγκο της Πύλης. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργούμε μια σειρά από έργα κρίσιμα υποδομής, όπως ο βιολογικός καθαρισμός της Πύλης. Όπως η βιολογική καθαρισμή στους άλλους οικισμούς που βάλαμε εδώ στο νομό Τρικάλων, για πρώτη φορά ήταν μια ξεχασμένη χώρα τα ελληνικά χωριά και για πρώτη φορά βάζουμε τέτοιες υποδομές στο πρόγραμμα επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και τον Δήμαρχο και τη συνεργασία με τον Κώστα τον Γαρασό και τον Χρήστο τον Μιχαλάκη έχουμε κάνει, έχουμε διαθέσει για 80 έργα πάνω από 180 εκατομμύρια ευρώ σε τέτοια έργα, έργα κρίσιμων υποδομών που θα μπορέσουν να βοηθήσουν και να φέρουν μόνιμη ανάπτυξη στον τόπο μας, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες. Αλλά και στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα το γάλα έχει ένα 60 και ένα 70 το ευρωπρόβειο. Το 2017, το 2018 το γάλα είχε 80 λεπτά. Είχε φτάσει και 75 λεπτά. Τι άλλαξε? Οι έλεγχοι άλλαξαν. Γιατί ο Μητσοτάκης είπε: θα σταματήσουμε τις παράνομες εισαγωγές γάλακτος, ευρωπρόβειου γάλακτος από την Νότια Ιταλία, από την Νότια Γαλλία, από τη Σικελία, που έρχεται εδώ πέρα, γίνεται ελληνική φέτα και εξάγεται στο εξωτερικό. Και γι' αυτό, λόγω των ελέγχων, και επειδή τώρα ψάχνουν να βγουν το ελληνικό ευρωπρόβειο γάλα, γι' αυτό το λόγο σήμερα το γάλα, το ελληνικό γάλα, έχει φτάσει να είναι 1,60-1,70 και παρόλο το αυξημένο κόστος με τα εφόδια να έχει ακόμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο περιθώριο κτηνοτρόφος και να μπορεί να ελπίζει. Αλλά δεν φτάνει μια χρονιά, δεν φτάνει μια σοδιά. Έχουμε οργανώσει 80 έργα 180 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης. Προχωράμε τα μεγάλα κρίσιμα έργα όπως είναι Ε65 και το φράγμα της Μεσοχώρας. Και ναι, η ανάπτυξη, επειδή έγιναν όλα αυτά, σήμερα είναι διπλάσια από την Ευρώπη. Φτάνει όμως μια σοδιά καλή για να μπορέσει ο αγρότης, ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος να ζήσουν για τα επόμενα 10 χρόνια? Όχι. Θέλουμε κάθε χρόνο να έχουμε καλές σοδιές. Γι' αυτό και ζητάμε 21 Μαΐου τη δική σας στήριξη, τη δική σας εντολή, ώστε και οι επόμενες χρονιές να είναι χρονιές αφαιρείς και ισχυρής ανάπτυξης, ώστε η χώρα μας να είναι ψηλά. Και εγώ θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμή που μου έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Να με πιστεύεστε, να σας εκπροσωπώ στη Βουλή των Ελλήνων και να δεσμευτώ ότι η εμπιστοσύνη τη δική σας οφείλω να την ανταποδώσω και θα παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις, όπως λέει και το σύνθημά μου, στην πρώτη γραμμή, ώστε τα Τρίκαλα να είναι ψηλά και η Ελλάδα να είναι πιο ψηλά. Πάμε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την Ελλάδα που μας αξίζει, για εμάς και για τη νέα γενιά. Σας ευχαριστώ πολύ.